καλησπερίσω και εγώ από μεριά μου τους καλεσμένους και τους συναγωνιστές. Είναι φανερό ότι σε όλους ότι η πανδημία δεν βρήκε μόνο το σύστημα υγείας σε συνθήκες σοβαρής υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, αλλά και την πρόνοια και συγκεκριμένα το κακοποιημένο παιδί, το παιδί χωρίς οικογένεια. Τεράστιες οι ελλείψεις σε προσωπικό, κοινωνική λειτουργή, ψυχολόγοι, γιατροί, βρεφοκόμοι, βοηθητικό προσωπικό, φύλαξη, καθαριότητα. Το 1/4 προσωπικού είναι μόνιμη που λόγω συνταξιοδότησης μειώνεται. Εργαζόμενοι επικουρικοί που βιώνουν την ανασφάλεια, ομοιρία, την υποκρισία από την τώρα και πριν τις κυβερνήσεις με 7 και 8 χρόνια συνεχόμενης εργασίας και τώρα τέλος του μήνα απολύονται. Μέσα στην πανδημία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά και εργαζόμενους. Εργαζόμενοι με τρίμηνες εξάμηνες συμβάσεις που ανανεώνονται λόγω πανδημίας. Η φύλαξη σε ιδιώτες, η καθαριότητα σε εργολάβους, με τετράωρη εξάωρη εργασία και όλοι με μισθούς ψίχουλα. Με μισθούς ψίχουλα και ελάχιστα δικαιώματα. Εργαζόμενοι αναλώσιμοι που όμως καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Με τον αγώνα μας και με την στήριξη των ταξικών δυνάμεων, οι συνάδελφοι επικουρικοί δεν απολύθηκαν τον προηγούμενο χρόνο. Εφαρμόζουν και αυτοί και οι προηγούμενοι την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τσακίζει τα δικαιώματα των εργαζόμενων που είναι συνυφασμένα με τα δικαιώματα των παιδιών. Το νομοσχέδιο που είχε ψηφιστεί τα προηγούμενα χρόνια το 2018 δεν αντιμετωπίζει τα μεγάλα προβλήματα που βιώνουν τα παιδιά και οι εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές της προστασίας παιδιού. Αγιοποιούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις δημόσιες δομές με αποτέλεσμα, που είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων και της τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Το νομοσχέδιο για την υιοθεσία αναδοχή ανοίγει το δρόμο για την άμεση εμπλοκή των διάφορων ΜΚΟ και γενικότερα του ιδιωτικού τομέα στον ευαίσθητο αυτό τομέα, εγκυμονώντας κινδύνους για τα ίδια τα παιδιά και για τους εργαζόμενους. Δεν είναι τυχαίο τα παιδιά του μητέρα από περίπου 80 που ήταν πρόπερση να έχουν μείνει περίπου 50. Η Υπουργός Προστασίας των Παιδιών Μιχαηλίδου, που όπου βρεθεί και όπου σταθεί διακηρύττει τα παιδιά έξω από τα ιδρύματα και σηκώνει τη ρομφαία της κάθαρσης, είδαμε το προηγούμενο διάστημα τις καταγγελίες για την κακοποίηση παιδιών σε ιδιωτική δομή, για εγκαταλελειμμένα κακοποιημένα παιδιά, σε μια κατάσταση για την οποία έχει ακέραια την ευθύνη. Χρηματοδοτούσαν τόσα χρόνια μια ιδιωτική δομή που το κράτος τη χρησιμοποίησε ως κέντρο υποδοχής κακοποιημένων παιδιών. Παιδιών που με εισαγγελική εντολή είχαν απομακρυνθεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον ακριβώς επειδή είναι επικίνδυνο και για να εγγυηθεί υποτίθεται το κράτος την προστασία τους, την ασφαλή και υγιή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Αποδεικνύεται περίτρανα το πόσο δίκιο είχαμε οι εργαζόμενοι στον χώρο της πρόνοιας, το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα, οι γονείς αμαία που έλεγαν ότι είναι άκρως επικίνδυνο η ζωή των κακοποιημένων παιδιών, των παιδιών χωρίς οικογένεια και ανθρώπων που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, να αφήνεται στα χέρια ιδιωτών. Τις επανειλημμένες καταγγελίες για την ανυπαρξία και την ανεπάρκεια σε δομές υποδοχής παιδιών με εισαγγελικές εντολές, ότι λόγω αυτής της ανυπαρξίας παιδιά που χρειάζονται αυξημένη εξειδικευμένη φροντίδα τοποθετούνται σε ακατάλληλες δομές, ακόμα και σε νοσοκομεία. Ότι μέσω ΜΚΟ η κυβέρνησή τους, αναπτύσσοντας παραπέρα το θεσμικό πλαίσιο των προηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, ανοίγει το δρόμο στην εμπόρια παιδιών, αφού αναθέτει στους ιδιώτες τον ευαίσθητο τομέα της υιοθεσίας και της αναδοχής. Η υποβάθμιση των χώρων μας οδηγεί σε φαινόμενο εκφυλισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αξιοπρέπειας αυτών των παιδιών. Η διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, που ανήκει και η προστασία παιδιού, πέρσι τον Αύγουστο ανέθεσε σε ΜΚΟ, UNICEF, ΣΟΣ, Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, Βλέπετε Νικολαίδη και σε άλλες ευρωπαϊκές εμβέλειες ΜΚΟ, με σύμφωνο συνεργασίας, μέσα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιορισμένη διάρκεια 2 ετών την αποδηρηματοποίηση των παιδιών. Είναι στο έγκλημα συνένοχοι. Θέλουν να συγκαλύψουν τις ευθύνες τους
και τη βαρβαρότητα της πολιτικής τους στο συγκεκριμένο τομέα. Αποτέλεσμα της δικής τους πολιτικής, της υποστελέχωσης... Συγγνώμη. Αποτέλεσμα της δικής τους πολιτικής, της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης και ιδιωτικοποίηση της πρόνοιας είναι η συρρήκνωση και υποβάθμιση των υπηρεσιών του μητέρα και των άλλων δομών δημοσίου στην προστασία παιδιού. Αυτοί κρατούν υποστελεχωμένες τις υπηρεσίες υιοθεσίας και αναδοχής του μητέρα και των άλλων υπηρεσιών του δημοσίου, με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι υιοθεσίες στο δημόσιο για να ανοίξει ο δρόμος μεθοδικά και βήμα-βήμα στις ιδιωτικές υιοθεσίες που έχουν φροντίσει να ενισχύσουν το νομικό πλαίσιο προς αυτή την κατεύθυνση όλες οι κυβερνήσεις. Όλα αυτά τα χρόνια εμείς στηρίξαμε το παιδί χωρίς οικογένεια, το κακοποιημένο παιδί. Έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Πρέπει να γίνουμε η δική τους φωνή όπως είμαστε η οικογένειά τους όλα αυτά τα χρόνια. Το σύστημα της εκμετάλλευσης της βαρβαρότητας θα αναπαράγει καθημερινά την κακοποίηση, την παραμέληση, την εκμετάλλευση, ακόμα και την εμπορία παιδιών. Καλούμε τα σωματεία, την Ομοσπονδία, τους ειδικούς επιστήμονες, τους εργαζόμενους στο ιδιωτικό τομέα της προστασίας του παιδιού, τα ταξικά συνδικάτα, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, να συμπορευτούμε όλοι στον αγώνα για την προστασία του παιδιού, να μπει τέρμα στην απαξίωση, στην υποβάθμιση των δημόσιων δομών, γιατί μόνο σε ένας δημόσιος φορέας που θα λειτουργεί με συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια μπορεί να εξασφαλίσει την πραγματική προστασία αυτών των παιδιών. Να μπει τέρμα, να απαγορευτεί να αφήνονται παιδιά που δεν μπορούν να προασπίσουν τον εαυτό τους, που δεν έχουν οικογένεια ή που το οικογενειακό περιβάλλον είναι ακατάλληλο, στα χέρια ιδιωτών. Τα ιδρύματα που καταγγέλει η κυρία Μιχαηλίδου είναι καθηκόνα και αομοίωση του συστήματός τους. Απτά παραδείγματα της βαρβαρότητας της πολιτικής τους. Να ιδρυθεί τώρα δημόσιος πανελλαδικός φορέας που θα έχει την αποκλειστική του ευθύνη την προστασία του παιδιού. Του παιδιού χωρίς οικογένεια, του παραμελημένου και κακοποιημένου παιδιού. Του παιδιού με ακατάλληλο ή επικίνδυνο οικογενειακό περιβάλλον. Σε αυτό το φορέα να εντάσσονται όλες οι υπάρχουσες δημόσιες δομές. Όλοι οι εργαζόμενοι του ειδικού τομέα μαζί με τις ιδιωτικές δομές που έχουν σύγχρονες προδιαγραφές. Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος. Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών, συμβασιούχων και εργολαβικών. Να ανοίξουν οι κλειστές πτέρυγες στο Μητέρα και στο Αναρωτήριο Πεντέλης και άλλες δημόσιες δομές με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Αυτός ο πανελλαδικός φορέας να έχει και την αποκλειστική ευθύνη, λαμβάνοντας υπόψη τις κατακτήσεις επιστήμης και την εμπειρία για την υιοθεσία και την αναδοχή. Ο οργανωμένος αγώνας μας είναι η μόνη διέξοδος. Με τον αγώνα μας μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα και θα τα αλλάξουμε. Μόνο ο λαός μπορεί να προστατέψει το λαό.